Φίλοι μας, είναι 10:30 και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε και τη δεύτερη συνέντευξή μας για σήμερα. Αυτή τη φορά με έναν εκλεκτό φίλο, τον Δημήτρη τον Καζάκη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Προερχόμαστε και δύο και ομιλών και εκείνος από το κίνημα των αγανακτισμένων εντός εκτός εισαγωγικών. Και είναι επικεφαλής στο ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Καλημέρα στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα. Για να αρχίσουμε τώρα από που ας αρχίσουμε. Εγώ δεν ήξερα από τα χθεσινά. Είχατε μια εκδήλωση. Ναι, μια ημερίδα σχετικά με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Ευρύτερα, αλλά και στην Ελλάδα. Ναι. Είχατε κόσμο. Ναι, νομίζω ήταν πάνω από 500 άτομα. Μάλιστα. Πες ένα τίτλο μόνο, γιατί το προσφυγικό θα το ξαναπιάσουμε κατόπιν. Ένα πρώτο συμπέρασμα. Ναι. Ήταν πολλά τα ζητήματα που έχουν πίεση και στη σύνδεση Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα. Η μερίδα κεντρώθηκε στο γεγονός ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό σαν μια γενική ανθρωπιστική υπόθεση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προϊόν επεμβατικών πολέμων, καταστροφής και ισοπαίδωσης πολλών χωρών λόγω ανώτερων συμφερόντων, να το πούμε έτσι. Και ότι η μετανάστευση και η προσφυγιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόν ξεριζώματος και όχι ελεύθερης επιλογής κάποιων ανθρώπων που ξεκινούν από την πατρίδα τους για να βρουν καλύτερη τύχη κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η ημερίδα κατέληξε ότι εμείς όσοι τουλάχιστον συμμετέχουμε και αυτό το πράγμα πρέπει να είμαστε ενάντια στην προσφυγιά και στην μετανάστευση σαν μηχανισμούς βίαιες μετακίνηση πληθυσμών όχι μόνο για οικονομικά συμφέροντα αλλά και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Ήδη ξέρουμε ότι ο κ. Ερντογκάν ευθέως εκβιάζει με το να λέει ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τις πύλες και να με περάσουν 3 εκατομμύρια αυτό που λέει, ας πούμε, προς την Ευρώπη. Είναι μετατρέποντας, ας πούμε, τις πληθυσμιακές μετακινήσεις σε όπλο γεωπολιτικής επιβολής και ευρύτερα, όπως επίσης και οι μεγάλες δυνάμεις που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αυτή τη βίαιη μετακίνηση, είτε από τη Συρία, είτε από χώρες Αφρικής, ή της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Μάλιστα, τα είπες όλα, μάλλον δεν θα το ξαναπιάσουμε το προσφυγικό. Θα αρχίσω με μια φράση την συζήτησή μας, την κουβέντα μας. Είμεθα ουδέτερη εφόσον χρόνο η Αγγλία θέλει να είμεθα ουδέτερη. Τίποτα δεν κάνουμε χωρίς συνεννόηση με την Αγγλία και τις περισσότερες φορές ό,τι κάνουμε γίνεται κατά σύσταση ή παράκληση της Αγγλίας. Η Ελλάς είναι ζωτικό τμήμα της αγγλικής αυτοκρατορικής αμήνης. Ποιος να τα έχει πει αυτά? Ο Βενιζέλος. Όχι, τα έχει πει ο Μεταξάς. Λοιπόν... Εντάξει, δεν πέσαμε μακριά και ο Βενιζέλος έχει πει αντίστοιχα το 1920 με τη στάση αυτή, ιδιαίτερα όταν επανήλθε ο Κωνσταντίνος στο θρόνο. Γι' αυτό και οι Τούρκοι, οι κεμαλιστές, ξέρω εγώ, είχε περάσει μέχρι και στιχάκια, είχα κυκλοφορούσαν στον κόσμο για να περνάνε εύκολα, ότι θα τιμωρήσουμε τα τσιράκια της Αγγλίας, ναι. Όπως τους αξίζει, τους Έλληνες δηλαδή, ναι. Εισβολής, ναι. Στη Μικρασία. Λοιπόν, δεν απέχουν πολύ αυτές οι δηλώσεις από τους σημερινούς. Του κυβερνάνε. Όχι καθέ άλλο. Αυτή η προϊούσα εθνική μειοδοσία στις κορυφές του ελληνικού κράτους είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους από το 1830. Άλλωστε ιδρυθήκαμε ως προτεκτοράτο. Ναι. Οι ξένες δυνάμεις όπως και οι ντόπιες ηγεσίες φρόντιζαν να παράγονται ως μειοδοσίες. Ακόμη και η έννοια της δημοκρατίας όταν μπήκε μετά την μικρασιατική καταστροφή με όρους μειοδοσίας μπήκε. Γιατί προκειμένου να αποκτήσουμε ξανά την εύνοια της Βρετανίας και της Γαλλίας. Των συμμάχων δηλαδή τότε. Ναι. Αλλάξαμε αφεντικά το 1947, λέει κάποιος. Μας παρέδωσαν οι Άγγλοι στους Αμερικανούς. Ναι, το δόγμα Τρούμαν. Σήμερα σε ποιους ανήκουμε? Γιατί έχουν μπερδευτεί. Ο Ομπάμα εδώ, η Μέρκελ. Ποιο είναι το αφεντικό μας σήμερα? Σήμερα έχουμε πάρει προαγωγή. Είμαστε οικόπεδο. Και είμαστε οικόπεδο που είναι σε κοινή χρυσή εκκλησία. Φυσικά τη γεωστρατηγική θέση της χώρας την ελέγχει απόλυτα τη
την ελέγχουν απόλυτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το οικόπεδο, στο οικόπεδο διαγωνίζονται διάφοροι, πρώτα και κύριοι Γερμανοί, προσφάτως έχουν έρθει και Κινέζοι. Γενικά είμαστε οικόπεδο, οπότε δεν έχει νόημα να συζητάμε για το που ανήκει. Δεν μου λες λίγες μέρες πριν, 5-6 μέρες, πόσο έπεσαν υπογραφές για το οικόπεδο 10 κάπου στο Ιόνιο. Ναι. Για έρευνες, είμαστε στην πρώτη ακόμη φάση των ερευνών ή στη Μοιρασιά? Για την έρευνα, υποτίθεται, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς υπάρχει. Η Μοιρασιά έπεται, μάλιστα. Προσωπικά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι αυτές οι υπογραφές γίνονται σαν εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, ώστε να μην μπορέσει να υπάρξει ξανά ζήτημα συνόρων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι νομίζω το όλο θέμα, και λιγότερο αν θα βρεθεί πετρέλαιο ή τι πετρέλαιο κλπ. Δηλαδή λες ότι, ότι μετασχηματίζονται οι κυβερνήσεις σε ανώνυμες εταιρείες, έτσι? Και αρχίζει το λησβερίσι με ανώνυμες εταιρείες. Το ίδιο το κράτος έχει μεταβληθεί σε ανώνυμη εταιρεία. Αυτά τα λέει νομίζω και ο Νόμ Τσόμσκι. Ναι, στην ιδιοκτησία των ξένων δανειστών. Η ιδιωτικοποίηση του τρόπου διαχείρισης της δημοσιονομικής πολιτικής έχει ξεπεράσει κάτι προηγούμενο. Και δεν αφορά μόνο μικρά κράτη, αφορά και το υπερκράτος που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι αλλιώς το είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει αυτές τις λογικές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διαμορφώνοντας πρώτα εκεί από το National Security State, όπως λέγεται, δηλαδή το αστυνομικό κράτος, όπως έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά και παλιότερα, αλλά τώρα πλέον έχει κορυφωθεί. Και από την άλλη μεριά, αυτό το πρώτο βήμα για να περάσουμε στο κράτος, στο πολιταρχικό κράτος, που βασίζεται στην αγορά. Δηλαδή δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, καμία εγγύηση προς τα δικαιώματά τους. Απεκδίεται δηλαδή όλων των κοινωνικών λειτουργιών και εγγυήσεων αυτό το κράτος. Γι' αυτό είχαμε αυτή τη μεταξέλιξη. Το έχουμε σε όλα τα κράτη λίγος πολύ. Πρώτα και κύρια βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς απλά μεταπραδικάμε σε κατοχικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι κατοχικό κράτος, είναι στα χέρια ξένων δυνάμεων. Το έχεις πει και αλλιώς στα αγγλικά, Failed State, πώς το είπες? Failed State όμως είναι μια κατάσταση όπου υποτίθεται ότι δεν υπάρχει διακυβέρνηση της χώρας και αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση απευθείας οι ξένες δυνάμεις. Α, με την εφαρμογή στρατιωτικού. Α, εδώ έχουμε, ακόμη έχουμε. Ναι. Α, με την εφαρμογή, πώς το είπες, στρατιωτικού νόμου. Στρατιωτικού νόμου. Στρατιωτικής επέμβασης. Προχθές είχαν έρθει εδώ καλεσμένοι της ΛΑΕ ο Αλέκος Αλαβάνος και ο Γιάννης Τόλιος και ο Δημήτρης ο Καλτσόνης. Ρωτάω τον Αλαβάνο γιατί αυτή η παγωμάρα, λέω, πρόπερση, φέτος λέω, έχουν σπάσει οι πάγοι. Και απευθύνθηκα και στην Ανταρσία, γιατί είχε στο ακροτήριο φίλους Ανταρσίας και η ΛΑΕ τέλος πάντων, και αυτή προσπαθεί να σπάσει τους πάγους. Και απαντά ο Αλαβάνος ότι οι πάγοι, λέει, υπάρχουν διότι έχουν κάνει, λέει, στο κόμμα αυτό ατυχείς δηλώσεις για να αναλάβει ο στρατός. Έχεις κάνει ποτέ εσύ τέτοια δήλωση? Όχι. Όχι. Και όταν του λέω κατηδίαν κατόπιν ότι δεν υπόθηκαν, του το είπα και από κάτω, ότι πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό, αλλά του το είπα και κατηδίαν, λέω, αυτό δεν υπόθηκε ποτέ. Ναι, μου λέει, δεν. Λοιπόν, εντάξει. Άρα, προσπαθούν στο ακροατήριο να περάσουν εικόνες ότι παρόλα αυτά εμείς, λέει, συζητούμε. Κοίταξε να δεις. Ναι, επειδή το θέτεις το θέμα και επειδή χθες είχαμε καλέσει και τους και την εκπρόσωπο της ΛΑΕ να έρθει να τοποθετηθεί. Ήρθαν? Όχι. Έστειλε παραμονές στις 11.30 ώρα το βράδυ αργά μια επιστολή η οποία μας έλεγε ότι δεν θα έρθει διότι μας θεωρεί ούτε λίγο ούτε πολύ ξενοφόβους. Α, μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να διακρινίζει ποιες από τις θέσεις που θα διατυπώνονταν, γιατί είχαν και μαντικές ικανότητες, διότι είχαν προκαταλάβει και τις θέσεις που θα διατυπώνονταν. Καλά, για την Κρήτη, από εκεί άρχισε η υπόθεση. Πώς?
Για την Κρήτη, εκεί σκύλιασε το Ίσκρα. Όχι, δεν ξέρω τώρα αν σκύλιασε. Για τις δηλώσεις δικές σου ότι στην Κρήτη θα επιστρέψουν πρόσφυγες από Γερμανία. Ναι, και τώρα βεβαίως που. Αυτό που έχεις πει για την Κρήτη, νομίζω ισχύει. Βεβαίως. Μόλις προχθές ο κύριος Αβραμόπουλος έκανε επίσημη δήλωση ότι ο 1ος πρώτου 2017 θα ξεκινήσει η μεταφορά προσφύγων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα διαμέσου του Δουβλίνου νούμερο 3. Άρα αδειάζει η Ευρώπη στην Ελλάδα, αδειάζει η Τουρκία στην Ελλάδα. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Γιατί είμαστε, αφού έτσι αλλιώς σκουπιδοτενεκοί μας θεωρούν. Άρα, ακριβώς. Άρα είναι σπουδαίοι τακτικιστές στην αριστερά. Για τα σκουπίδια τους, στην... όπως τα θεωρούν. Σιγά τώρα, επειδή θήτευσε στην αριστερά. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε όλες τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε όλα τα πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα που έχει να κάνει με το πώς καταλαβαίνει κανείς το διάλογο. Ναι. Εάν θεωρεί ότι ο διάλογος είναι ανάμεσα σε αυτούς που συμφωνούν, κατανοητό, εμείς θεωρούμε ότι είναι φασιστική αντίληψη αυτή, ολοκληρωτικού τύπου αντίληψη, ότι δεν ταιριάζει σε δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις, που υποτίθεται ότι τέλος πάντων αυτοπροσδιορίζονται δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις, και όπως επιπλέον δεν ταιριάζει η τακτική της Ρατσινιάς. Εγώ ξέρω ότι η τακτική της Ρατσινιάς είναι τακτική ναζιστική και φασιστική. Την πολέμησα από μικρό παιδί, γι' αυτό εντάχθηκα στο κομμουνιστικό κίνημα. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι το κομμουνιστικό κίνημα έχει ανάλογες λογικές με την, όπως τουλάχιστον εκφραζόντουσαν, έτσι δεν θέλω να ισοπεδώσω, ανάλογες λογικές, και βεβαίως από ό,τι φαίνεται η λογική και πώς θα το πούμε, η κουλτούρα της Χούντας μετουσιώνεται στη σύγχρονη αριστερά. Δηλαδή δεν έχω δει χώρο όπου να απαγορεύεται ρητά ο πολιτικός διάλογος ή να γίνεται με προδιαγραφές ασφαλείας και με πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων σαν το χώρο της αριστερά. Ούτε στην ακροδεξιά δεν υπάρχει αυτό. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Έχω μιλήσει σε όλους τους χώρους, σε όλα τα κρατήρια. Λοιπόν, τέτοια απέχθεια για τον πολιτικό διάλογο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν, εγώ δεν λέω ότι σε όλα και άλλα πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Και μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα τα οποία να συγκρούμαστε. Κανένα πρόβλημα. Εγώ λέω το εξής, και να μου το επιτρέψεις. Δεν μου λέτε τι ακριβώς, ποια είναι η διάσταση εκείνη. Γιατί ο κύριος Λαφαζάνης τώρα τελευταία μας λέει ότι είναι και πατριωτική δύναμη, εκτός όλων των άλλων, ότι είναι κομμουνιστική, αριστερή, προοδευτική, του ταχαμών και όλα αυτά τα πράγματα, είναι και πατριωτική. Μπορεί να μου πει κάποιος, έτσι από αυτά τα παιδιά, τι ακριβώς είναι ο πατριωτισμός, πού είναι βρίσκεται ο πατριωτισμός τους, όταν συχνοτίζονται και προσπαθούν να κάνουν πάση θυσία συνεργασία με δυνάμεις που πληρώνονται από το Σόρος και είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Ρώτησα μέλος της Ανταρσία γι' αυτό και μου λέει, εδώ λέει το ΝΑΡ έχει ξεσπιτωθεί 2 φορές. Λέει, αν είχε από το Σόρος λεφτά, λέει, δεν θα πλήρωνε τα λύκια. Συγγνώμη, δεν έχω πει για το ΝΑΡ, αλλά για το ΣΕΚ. Για τον κύριο Κωνσταντίνου, τον οποίο τον έχουν κατεβάσει 2 φορές ως υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα. Μάλιστα. Για την ΚΕΡΦΑ, που συνεργάζεται ανοιχτά με την Open Society. Με το γεγονός ότι αυτοί οι κύριοι κυκλοφορούν και μάλιστα φέρνουν εξ ανάγκης, σέρνοντας κάποιους Σύριους, δύστυχους, δύσμυρους, πρόσφυγες, για να κρατάνε τη σημαία της Συριακής αντιπολίτευσης, τι δουλειά έχουμε εμείς με τους μισθοφόρους των Αμερικανών. Μάλιστα. Να σε πάω τώρα πίσω. Όχι, μισό λεπτό, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Ολοκλήρωση. Γιατί είναι σοβαρό αυτό. Ότι έχεις πει ότι θα αναλάβει ο στρατός. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να χαρακτηριστεί από τους κύριους και τις κυρίες που μέχρι χθες γλύφανε τον πισινό του κύριου Τσίπρα, ότι το ΕΠΑΜ είναι εθνικιστικό, ξενοφοβικό, φασιστικό, δεξιό και εγώ τι άλλο. Να με συγχωρείτε. Αλλά αν θέλουν κάποιοι να φτιάξουν ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 για να ξεπουλήσουν ξανά τις ελπίδες και τις προσδοκίες του λαού μετά τον κύριο Μητσοτάκη, που από ό,τι φαίνεται αυτό πάνε να κάνουν. Βλέπεις εκλογές γρήγορα? Δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να είναι και γρήγορα, μπορεί να είναι και άλλο. Αυτό που μου ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι κάποιοι θέλουν να στήσουν ξανά το γαϊτανάκι που ζήσαμε το 12-13.
με ένα καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά δίθεν υπέρ του εθνικού νομίσματος, για το οποίο όμως ούτε για αυτό το ζήτημα ανοίγουν πολιτικό διάλογο. Μπορούν να λένε, θέλουν εκ του ασφαλούς να λένε ό,τι ανοησία τους κατέβει στο κεφάλι από άποψη επιστήμης και εμπειρίας, χωρίς να υπάρχει αντιπαράθεση, καλόβολη αντιπαράθεση, συντροφική να το πούμε, αντιπαράθεση. Όχι, απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύεται ρητά και για ένα ζήτημα που μόλις το έχουν ανακαλύψει οι κύριοι αυτοί. Μόλις. Ούτε ένα χρόνο δεν έχουν που το έχουν ανακαλύψει. Παρ' όλα αυτά όμως δικαιούνται να λένε ό,τι βλακεία τους κατέβει στο κεφάλι. Χωρίς καμία στήριξη να το ξεφτυλίσουν το όλο θέμα. Και έτσι μετά το Μητσοτάκι που θα χρειαστεί η κυρία Ψατάξη ένα καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, ένα καινούριο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτοί stand-by για να παίξουν το ίδιο βιολί που παίξαν το 12 και 13. Τον Τσίπρα... Και εμείς κατά τα άλλα είμαστε φασίστες, είμαστε ξενοφοβοί κτλ. Τον Τσίπρα τον θεωρείς καμένο ήδη, όπως και τον καμένο. Ναι, μα, να σου πω διαφορετικά. Να πάρουμε μια υπόθεση εργασίας. Γιατί το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Να γίνουν εκλογές, με κάποιο τρόπο να βγει ένα σχήμα, μάλλον συμμαχικό, με επικεφαλής του κ. Μητσοτάκη που θα συνεχίσει αυτά που υπογράφει τώρα και για αυτά που θα υπογράψει και ο Μητσοτάκης με τη συνέχεια της ίδιας πολιτικής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που να πιστεύει ότι θα αλλάξει πολιτική ο κ. Μητσοτάκης. Προς Θεού δηλαδή. Θα βρει λεβέντες, λες. Ωραία. Ού, βέβαια, σίγουρα. Θα το φτιάξουν το θέμα. Ναι. Και... Λοιπόν, και όταν θα καίγεται η Ελλάδα μέσα σε 6 μήνες από τότε που θα αναλάβει ο Μητσοτάκης. Γιατί θα καίγεται, θα βγει ο κόσμος στους δρόμους. Βέβαια, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναγίνει ξανά αντιπλημμυριακή δύναμη. Και θα γίνει ο κακός χαμός πάλι. Φυσικά ο κ. Τσίπρας θα αναλάβει να διεθνή καριέρα. Έτσι, όπως ο κ. Νταλέμα. Όπως ο κ. Νταλέμα. Σαν το Γιωργάκη. Εκτός και αν το τοποθετήσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας όπως κάνανε με τον κύριο Νταλέμα μετά που έπεσε από πρωθυπουργός και έγινε υπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας. Ο κύριος Τσίπρας είχε αποδείξει ότι ακολουθεί κατά βήμα τον κύριο Νταλέμα. Λοιπόν, αφού λοιπόν τελειώσει και γίνει η καθάριση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί οι κύριοι και κυρίες που έχουν ψηφίσει και έχουν καταξεπουλήσει τη χώρα με το χειρότερο δυνατό τρόπο, λοιπόν, θα ξαναβρεθούν πάλι σαν την μνημονιακό στρατόπεδο, θα λένε «Α, έφυγε η ηγετική ομάδα που μας πούλησε» και όλοι μαζί τα συντρόφια θα τα ξαναβρούνε για να μας παίξουν το ΣΥΡΙ, πώς το λένε, ο δολοφόνος με το πριόνι στις Λεύκες, νούμερο 2, νούμερο 3, 7 φορές, ξέρω εγώ πόσες φορές γύριστη. Κάπως έτσι θα θέλουν κάποιοι, ονειρεύονται κάποιοι στις ηγεσίες και του ΛΑΕ και του κύριο, και ο κύριος Αλαβάνος και κάποιοι άλλοι ονειρεύουν και φυσικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή η κατορική προσωπικότητα, φαίνεται ότι ονειρεύονται να παίξουν αυτό το παιχνίδι ξανά. Να σμίξουν λες, μάλιστα. Βεβαίως. Και το μόνο αγκάθι που υπάρχει, το μόνο αγκάθι, αυτό που είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να τους τεινάξει στον αέρα όλο αυτό το σενάριο, είναι φυσικά το ΕΠΑΝ. Γι' αυτό και έχουν λυσάξει. Από τη μια η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τα κότσια και το ανάστημα να μας ανοίξει μέτωπο, να ανοίξει απέναντι στο ΕΠΑΝ μέτωπο. Πρώτον, γιατί αναγκαστικά θα φανεί ότι η κύρια δύναμη που βρίσκεται απέναντι της είναι το ΕΠΑΝ, δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, αλλά το ΕΠΑΝ. Δεύτερο, το ΕΠΑΝ έχει μεγάλο ακροατήριο στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στον απλό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, λόγω του πατριωτικού του χαρακτήρα, της ευθύτητας, της ειλικρίνειας, της εντυμότητας που διακρίνει στις προτάσεις κτλ. Και έτσι τι κάνουνε, βάζουνε τους αριστερούς γελαντζή να κάνουν επίθεση στο ΕΠΑΜ. Αυτό κάνουνε. Αυτή είναι μια ζωή. Μια ζωή τα ίδια και τα ίδια. Για να μην προχωρήσουμε τώρα σε ντεσού και ιστορίες, να δούμε ποιος ήταν με ποιον υπέρ πραξικοπημάτων και ποιος έβαλε πλάτη σε πραξικοπήματα σε αυτή τη χώρα. Όλα αυτά, όταν γινόντουσαν τα πραξικοπήματα. Πότε λες, το 67? Όχι, δεν μιλάω για το 67, μιλάω για το 2010. Που γινόντουσαν τα πραξικοπήματα, φωνάζαμε κάποιοι από εμάς, ελάχιστοι βέβαια τότε, άρα ο κ. Αλαβάνος περί άλλων τύρβαζε. Ο κ. Αλαφαζάνης περί άλλων τύρβαζε. Το μεγάλο μου τους πρόβλημα ήταν η αριστερά και πώς δεν θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία, να τα διαταραχθεί η κομματική του ισορροπία. Και όταν λέγαμε εδώ, συνέβη πραξικόπημα, ήμουν από τους πρώτους που τον Ιούλιο του 2010 φώναζα ότι παραδόθηκε η κυριαρχία. Και με κοροϊδεύανε αυτοί οι κύριοι, με κοροϊδεύανε, ήμουν γραφικός τότε. Μετά ήρθε ο κύριος Κασιμάτης, τότε πλημμυρίωσε και ο δικηγορικός σύλλογος
με τεκμηριωμένη νομική επιχειρηματολογία και τότε το ανακάλυψαν. Μετά από 4 χρόνια ανακάλυψαν ότι υπήρξε πραξικόπημα. Αναφέρεσαι στο ότι δεν πέρασε συνθήκη από τη Βουλή, αυτό. Όχι μόνο. Με τη Δανειακή Σύμβαση παραδόθηκε η ελληνική κυριαρχία της χώρας. Ναι. Και βεβαίως με το χειρότερο δυνατό τρόπο, γιατί δεν είχε ούτε καν τη διαδικασία διαμέσου της Βουλής. Βεβαίως αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Και να περνούσε μέσα από τη Βουλή, όπως για παράδειγμα έχει περάσει με 223 ψήφους το τελευταίο το τελευταίο μνημόνιο, το μνημόνιο νούμερο 3, τον Αύγουστο 2015, δεν αλλάζει το γεγονός ότι μας ξεπούλησε την ελληνική κυριαρχία και μας έφεσαν και επισήμως και τυπικά υπό καθεστώς κατοχής. Ναι. Καμία ψήφος δεν δικαιολογεί την παράδοση των εθνικών δικαίων του ελληνικού λαού. Και αυτό θεωρείται βασικό στοιχείο, θεμέλιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων σήμερα στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Το δικαίωμα ενός λαού να αυτοδιατίθεται. Ναι. Και να με συγχωρείς, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν άλλον να θέτει ως κορυφαίο θέμα το θέμα της λαϊκής και ελληνικής αυτοδιάθεσης ή αν θέλουμε της ελληνικής αυτοδιάθεσης του ελληνικού λαού. Κανέναν από τους λεγόμενους αριστερούς, μη αριστερούς, δεν ξέρω εγώ, Γιούλμπαση και ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα δήθεν πατριώτες. Μάλιστα. Καταρχήν να επιβεβαιώσω αυτό που είπες πιο πριν για την Κρήτη. Το βλέπω εδώ, η επανέναρξη μεταφορών προς την Ελλάδα θα ομολοποιήσουν το σύστημα Σέγγεν. Και πάμε τώρα στο Κυπριακό. Λιλίκας, το κράτος τέρας που συμφωνήθηκε ήδη. Τι βλέπεις στην Κύπρο, ότι με τις ημερομηνίες της τρέχουν. Γιατί τόση σπουδή? Πόσο, 11-12 Γενάρη? Κοίταξε, υπάρχει το ζήτημα, είναι ο περίφημος αγωγός φιλίας, ο οποίος πρέπει πάση στη θυσία να περάσει από την Κύπρο. Και για να περάσει από την Κύπρο πρέπει να γίνει Κύπρο Παθάμες, ξέρω εγώ, πρέπει να γίνει... Ο αγωγός από το Ισραήλ, λες, έτσι. Ναι, από το Ισραήλ θα περάσει από την Κύπρο και μετά θα συνεχίσει με την Τουρκία. Ναι. Κακό είναι αυτό. Στο Βόρειο Αιγαίο. Κακό είναι. Καταστροφή. Μου έλεγε ο Λιγερός ο Νίκος προχθές ότι θα συνδέσουμε, λέει, και από τις δικές μας πλουτοπαραγωγικές πηγές τον ίδιο αγωγό. Και ποιος θα το ελέγχει, ο Καραμουρτζούνης? Τι πράγματα είναι αυτά. Σε ποια χώρα περνάει διεθνής αγωγός και η χώρα έχει τον παραμικρό λόγο? Για να μην πω ότι έχει μεταβληθεί σε κατάσταση Ουκρανίας. Πες μου, πει μια από χώρα, μία. Mm. Τώρα σοβαρολογούμε, είναι άνθρωποι αυτοί που λένε διαπράγματα. Και εφόσον δεν ξέρουν και δεν έχουν ιδέα, γιατί ανοίγουν το στόμα τους? Μάλιστα. Οχτώ και αν έχουν συμφέροντα. Υπηρετούν σκοπιμότητες και συμφέροντα. Όπως ο κύριος Λιγερός. Υπηρετεί πιανών των Ισραηλινών. Κοιτάξτε, ο κύριος Λιγερός είναι δεδομένο ότι υπηρετεί συμφέροντα και μάλιστα χοντρά συμφέροντα από τη Δύση. Γιατί οι θέσεις που έχει πάρει στο κυπριακό ζήτημα, όπως και μια σειρά άλλων, στο ζήτημα του ΣΑΟΣ, με το σχέδιο Ανάνο, σύμβουλος του Πέστο, του Παπαδόπουλου. Ναι, τι έκανε. Δεν ερμήνευσε ο Παπαδόπουλος του συμβούλου του τη γραμμή? Όχι, βέβαια. Όχι. Ο σύμβουλος του τον έσπρωξε να πάει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εγκαταλείψει τον προμαχώνα του διεθνούς δικαίου για να εγκλωβιστεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να τον φέρουν σε αυτή την κατάσταση που έχουν φέρει την Κύπρο τώρα. Τα ξεχνάμε αυτά. Μάλιστα. Τι είπε όταν έγινε η καρατόμηση της Κύπρου το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τίποτα. Τι λέει τώρα με τις διακοινωτικές? Απολύτως τίποτα. Για να μην πω ότι τα υποστηρίζει. Λοιπόν, ο κύριος αυτός προφανώς εξυπηρετεί συμφέροντα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα συμφέροντα της Κύπρου, του κυπριακού λαού δηλαδή, των Κυπρίων σωστότερα, ούτε φυσικά της Ελλάδας. Παπαγαλίζει την μια ιστορία που λέγεται αποκλειστική οικονομική ζώνη, όταν και οι δύο χώρες βρίσκονται υπό κατοχή. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να το πεις σε οποιοδήποτε διεθνολόγο να το πεις, θα γελάει, θα πέφτει κάτω από τα γέλια σου. Δεν είναι λύση, μου είπε, οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό, αν δεν έχουμε μπροστά προμετωπίδα και κορυφή του δόρατος, την ΑΟΖ. Γι' αυτό λέω εγώ.
Είναι εδώ, για να το ξεκαταλάβουμε, γιατί μερικοί από τις ακροατές ίσως να μην το ξέρουν. Η ΑΟΣ είναι προϊόν κυριαρχίας ενός κράτους. Για εξήγησέ μου ακριβώς ποια είναι η κυριαρχία που ασκεί η Ελλάδα ή η Κύπρος. Και πες μου δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ. Σιγά, για να καταλάβω, εγώ δεν ξέρω, πες ότι αναλαμβάνει η κυβέρνηση ένα πατριωτικό μέτωπο. Ναι. Πάλι δεν θα χαράξει ΑΟΣ για το ένα και το άλλο. Μα δεν είναι πρώτη προτεραιότητα αυτό. Πρώτη προτεραιότητα είναι η κατοχύρωση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων στα σύνορά σου. Ναι, χαράσσοντας και ΑΟΣ, τα θαλάσσια σύνορα. Όχι βέβαια, το πρώτο πράγμα που είναι για παράδειγμα στο Αιγαίο είναι η διαμόρφωση αρχιπελαγικού κράτους. Δηλαδή να υπάρχει αρχιπέλαγο στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό το μεγάλο θέμα. Το οποίο ήταν διεκδίκηση από την εποχή του Βενιζέλου. Εάν εφαρμόσουμε τα 12 μίλια, αυτομάτως δεν γίνεται αρχιπέλαγος. Όχι βέβαια. Όχι. Είναι διαδικασία τελείως διαφορετική. Η διαμόρφωση αρχιπελάγους έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα νησιά ή το νησιωτικό συμπλέγμα αποκτάει καθεστώς υπηρωτικού εδάφους. Υπηρωτικής επικράτειας. Γι' αυτό δεν το θέλανε οι μεγάλες δυνάμεις ποτέ. Και αντί να επιτρέψουν στο Βενιζέλο, γιατί δυστυχώς και ο Βενιζέλος πήγαινε με τη λογική, αν μας επιτρέψουν οι Εγγλέζοι, λοιπόν, να διαμορφωθεί αρχιπέλαγος στο Αιγαίο, βέβαια ακόμη η Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας δεν υπήρχε, διαμορφωνόντουσαν τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκείνη την εποχή, γι' αυτό είχε φτιάξει την αρχή αρχιπελάγους, γι' αυτό υπήρχε το ναυτικό δόγμα του Κουντουριώτη για όλα αυτά τα πράγματα, για να υπάρξει αρχιπέλαγος στο Αιγαίο. Και επειδή λοιπόν οι Εγγλέζοι δεν το γουστάρανε, το στείλανε να σφαγιαστεί η Ελλάδα στη Μικρά Ασία. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, να σοβαρευτούμε. Α, ήταν παγίδα λες και η Μικρασιατική Εκστρατεία, ε. Βεβαίως. Δεν το μάθαμε στα σχολιά μας. Κοίταξε να. Είναι ένα σοβαρά πράγματα. Αν μπέμπαινε η Ελλάδα στον πόλεμο, στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη είχαν υποσχεθεί τρία πράγματα. Την Κύπρο. Την Κύπρο. Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου μαζί με τα Δωδεκάνησα. Mm. Λοιπόν, μετά με τη Σεβρόν, δίνανε, με τη συνθήκη των Σεβρόν, δίνανε και την Βόρεια Ήπειρο. Μαζί με την, με την Ανατολική Θράκη. Μέχρι 60 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όμως δημιουργούσαν τη λεγόμενη Μεγάλη Ελλάδα που έλεγε ο Βενιζέλος. Αυτό το πράγμα δεν ήταν εκτός από τους Εγγλέζους και τους Γάλλους. Στείλανε να σφαγιαστούμε στη Μικρά Ασία και μετά να περιοριστούν τα πάντα. Παγίδα λοιπόν. Μάλιστα. Βεβαίως ήταν παγίδα. Και δεν πήραμε τίποτα από αυτά. Βεβαίως. Και τώρα καθόμαστε να κάνουμε την ΑΟΣ. Λες και είναι το κορυφαίο θέμα. Λοιπόν... Επειδή ο κύριος Νιγερός έχει κάνει μαθηματική αποτύπωση της περιφερειάς. Δηλαδή έλεος ρε παιδιά. Δηλαδή αν έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει να μετράει τιμές ενός ανθρώπου, πρέπει να του αλλάξει τα φώτα, ότι πρέπει να αλλάξει κουστούμι. Να σε ρωτήσω, μήπως επειδή αλλάζουν κάθε 100 χρόνια αλλάζουν λίγο πολύ τις συνθήκες, μήπως αφού σπέβδουν να δώσουν στους Κούρδους πατρίδα βάσει της συνθήκης των Σεβρών. Όχι, μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Ποιο? Για να προσέξουμε αυτό που μου είπες προηγουμένως για το θέμα της ΑΟΣ. Δηλαδή, συγγνώμη, οι Κύπροι πρέπει να δεχτούν την παντανοποίηση της χώρας τους ανάμεσα σε δύο δικοινοτικές, μια βυζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που είναι de facto διαχωρισμός και ρατσιστικός διαχωρισμός μάλιστα των Κυπρίων, μόνο και μόνο για να έχουν ενιαία ΑΟΣ. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, άκουγα το Λιλίκα χθες και καράφλιασα, θα χάσω κι άλλα μαλλιά. Έλεγε παράδειγμα ότι θα προσταφερούν ή γερουσιαστοί ή θα βγαίνει υπουργός, θα φερείται υπουργός για να μετά θα πηγαίνει σε κλήρωση και θα αποφασίζουν λέει με λοταρία. Μα αυτό είναι, δεν είναι με... Πάει κυριαρχία λοιπόν. Ποια ναι. Κυριαρχία. Ναι. Οπότε κατάλαστε. Δεν μου λες, κάλλιστα θα μπορούν να πούν ότι αυτό το υβρίδιο που φτιάχνουνε δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, γιατί καμία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στον κόσμο δεν έχει επιβιώσει χωρίς πολέμους ή ρατσιστικό segregation όπως λέγεται, δηλαδή ρατσιστικός διαχωρισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με απόφαση του ΟΗΕ το 1948 είναι η Παλαιστίνη. Ναι. Ως δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία δημιουργήθηκε το λεγόμενο υβριδικό κράτος της Παλαιστίνης και τι έγινε, η σφαγή των αμνών.
Και σήμερα είναι μη κράτος. Και συνεχίζεται βεβαίως. Και συνεχίζεται. Μη κράτος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζήτημα, το ζήτημα της Κύπρου, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm. Πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ό,τι θα γίνει στην Κύπρο δεν είναι ότι μας αφορά, γιατί και εμείς οι Έλληνες έχουμε σχέση με την Κύπρο. Είναι το, ή πώς να το πούμε, να το πούμε. Αν αφήνανε φυσιολογικά τα πράγματα να πηγαίνουν, η Κύπρος θα ανήκει στην Ελλάδα. Ναι. Όπως με την ένωση που παλεύανε πατεράδες μας. Εννοείς, αν ο Καραμαλής ο Μακάριος δεν υπογράφανε στην Κύπρο. Δεν ξεπουλούσε. Στην δεν ξεπουλούσε. Ναι. Να το πούμε έτσι. Αργά ή λοιπόν, γρήγορα, ναι. Μα τόσες αφρικανικές χώρες πήραν ανεξαρτησία. Η Κύπρο δεν θα έπαιρνε. Προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση. Απλά δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε πολιτική ηγεσία με ανάστημα στην Ελλάδα, ούτε φυσικά και στην Κύπρο. Ναι. Ούτε και στην Κύπρο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Είναι δυνατόν να διαμορφώνεται ένα κράτος στα γραφεία των διπλωματών και των διάφορων αντιπροσωπείων? Ποιο κράτος που διαμορφώθηκε εκεί επιβίωσε? Πες μου ένα για να ξέρω δηλαδή. Όποτε οι αποικιοκράτες φτιάξανε, και, πώς το λένε, φτιάξανε κράτη έτσι με αυτόν τον τρόπο, στην Ιγυρία, Σουδάν, σε όλο την υποσαχάρη Αφρική. Δες τι γίνεται. Τώρα άκου τι, επειδή έκανα 6 χρόνια στο Σουδάν και έχω και συμπεθέρους εκεί, μου έλεγαν λοιπόν ότι πριν 2/3 αποφάσισαν, δεν υπάρχουν συνδικαλιστές εκεί και κόμματα υπάρχουν, αλλά εντάξει, διακοσμητικά και διακοσμητικές εκλογές. Λοιπόν, αποφάσισαν να μην πατήσει κανένα στη δουλειά. 2/3. Η ακρίβεια έχει ισοπεδώσει τα πάντα και ντόπια προϊόντα και εισαγόμενα. Το πετρέλαιο και αυτό έχει σκαρφαλώσει. Παλιά ήταν πετρέλαιο παραγωγός και πέρασαν τα πετρέλαια στο νότιο Σουδάν. Γι' αυτό και η διεθνής κοινότητα, ο ΙΕ δηλαδή, στο όνομα της ανεξαρτησίας και το αυτό, έδωσε ανεξαρτησία στο νότιο Σουδάν. Ναι. Το οποίο πήραν, κοντολόγες πήραν τα πετρέλαια από τους Κινέζους και για πάρτι αυτό τους. Είναι. Για τους Αμερικάνους. Τώρα συμφωνίες με τους Αμερικανούς για τις πετρελαϊκές βιομηχανίες να το πάρουν στα χέρια τους και γυρίξαν ανεξάρτητο το Σουδάν. Ποιοι, επειδή κάτι φύλαρχοι που πληρώνονται από τις πολυεθνικές εδώ και δεκαετίες τώρα, συντηρούσαν ένα εμφύλιο. Στο μεταξύ έχουν βγει στους δρόμους και απορώ πώς στην Ελλάδα είμαστε κάτω και από το επίπεδο των Σουδανών. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συνέχισε όμως, ή μάλλον πρέπει να σεβαστώ την επιθυμία σου. Είχα σκοπό να μπω και στα οικονομικά, στο τι αποφάσισαν. Πες με τίτλους για να σε αποδεσμεύσω. Τώρα το ζήτημα, εντάξει, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Όλοι ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν θέμα, δεν είναι καμιά έκπληξη. Λοιπόν, με τον προϋπολογισμό λοιπόν βαδίζουμε ξανά σε μια χειρότερη κατάσταση, ακόμη χειρότερη από τα τελευταία 7 χρόνια. Προβλέπεται μείωση των 195 ευρώ μεσοσταθμικά σε κάθε συνταξιούχο από 1η-1η του 2017 και επιπλέον επιβάρυνση σε κάθε νοικοκυριό περίπου στο 1-1,5 χιλιάρικο. Φόρος. Όχι, δεν είναι μόνο φόροι, αλλά και μείωση των δαπανών του κράτους, των κοινωνικών δαπανών του κράτους, που θα πρέπει βέβαια να ανακαλύψει το νοικοκυριό. Να κατάλαβες, το συνολικό δηλαδή. Παρεχόμενες σε είδος υπηρεσίες. Ναι, όχι σε είδος. Μειώνονται. Το σύνολο των υπηρεσιών. Όταν για παράδειγμα δεν μπορείς να πάρεις φάρμακα, γιατί πλέον το οποίο έχει χρεοκοπήσει. Με καταλαβαίνεις τι λέω. Θα πρέπει να τα βρεις τα φάρμακα με την τσέπη σου. Ναι. Μιλάμε για οποιονδήποτε. Χώρια τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Από εκεί πέρα το χρέος έχει ξεφύγει και μας κοροϊδεύουν, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα όλοι. Σε συνθήκες όπου, να προσέξουμε λιγάκι, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε μόνο το 1/3 του χρέους. Εξυπηρετούμε μόνο το 1/3 του χρέους. Τα 2/3, δηλαδή το χρέος του μηχανισμού, είναι σε διαδικασία μορατόριουμ από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι το 2024. Πληρώνουμε προς Δέλτα Νιτάφ. Δέλτα Νιτάφ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους ιδιώτες ομολογιούχους. Ναι. Το 24 που θα πάει 3/3, τι θα γίνει? Τώρα θα γίνει ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός, γιατί θα φτάσουμε στο 2024. Βλέπω εδώ ότι οι ξένοι, όπως το Bloomberg, όπως και κάποιοι άλλοι στην Αγγλία, το Capital Economics, εδώ μια γυναίκα οικονομολόγος, αναφέρουν ότι βλέπουν χρεοκοπία της Ελλάδος, δηλαδή Grexit πρωτίστως. Ναι, δεν ξέρω αν θα υπάρξει Grexit ή όχι και το πώς το εννοούν, γιατί είναι ένα ζήτημα σήμερα. Δυστυχώς αυτοί το εννοούν
με το... Ότι δεν βγαίνουν τα πλεονάσματα αυτά. Ναι, ότι βγαίνουν τα πλεονάσματα και, έχουν υπόψη τους το διπλό ή εναλλακτικό νόσο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δυστυχώς κάποιοι ονειρεύονται να παίξουν το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Πώς θα το πούμε, το σχέδιο τώρα, Σόιμπλε, να μας φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, να μας φέρει στο διπλό νόμισμα. Λοιπόν, αυτό φοβάμαι. Με επικεφαλής ενδεχομένως του κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η γυναικηγόρα αυτή την Τριανδρία, Κωνσταντοπούλου, Αλαβάνος, Λαπαζάνης, δεν ξέρω. Μετά από εκλογές. Ναι, βέβαια, γιατί πόσο δύσκολο είναι. Ναι. Εδώ εμφανίζουν την κυρία Κωνσταντοπούλου τα δημοσκοπήσεις μέσα στο κοινοβούλιο, κανένα στο κόμμα της. Ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να μην πάρει αυτούς που χρειάζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει αυτούς που χρειάζεται, άρα μπορεί με τρίτη εντολή. Όχι, και εκεί θα πάνε σε κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου. Α. Θέλουν αριστερή επιστημονιακή κυβέρνηση για να φέρει τα χειρότερα. Όπως στην Ιταλία, λες. Ναι. Να μου το θυμηθείς, η τακτική τους είναι αυτή. Όταν θα δυσκολεύει πάρα πολύ και θα θέλουν να φέρουν τα πολύ χειρότερα, θα φέρουν ένα Τσίπρα επάνω. Έναν άλλο Τσίπρα. Μπορεί να φοράει φουστάνια σαν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έναν άλλο Τσίπρα, λες. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά θα φέρουν έναν αριστερό αντιμνημονιακό. Θα φέρουν για να φέρουν τα χειρότερα. Το παιχνιδάκι το ξέρουν. Ο μόνος τρόπος για να ανατραπεί αυτό είναι το ΕΠΑΜ. Γιατί το έχουν λησάξει όλοι. Πες δύο κουβέντες. Πες δύο κουβέντες για το Eurogroup. Το Eurogroup, όπως το διάβασα, είναι σαφές. Το πρώτο είναι ότι θέλουν οπωσδήποτε μέσα στο Delta Nitaf. Το πώς θα μπει, θα το δούμε τώρα το Γενάρη, μάλλον. Αν θα δώσει λεφτά, δεν θα δώσει λεφτά, πώς θα μπει και όλα αυτά. Γιατί έτσι αλλιώς είναι το Delta Nitaf μέσα. Με την έννοια ότι μέχρι ότου ξεχρεώσει το Delta Nitaf, το Delta Nitaf παραμένει μέσα και λειτουργεί ως ο βασικός παράγοντας των προγραμμάτων δανεισμού που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι ότι έχει κλειδώσει πλέον κατά το μνημόνιο, το οποίο θα το πούνε μεσοπρόθεσμο. Μπορούν να το πούνε, πώς το λένε, εφαρμοστικούς νόμους, δεν έχει σημασία. Ή πολυνομοσχέδια. Λοιπόν, αλλά στην απόφαση λέγεται πρόσθετο μνημόνιο. Αναφέρεται ρητά πρόσθετο μνημόνιο. Ναι. Το δημοσίευσε λοιπόν, και το παρόν, ναι, φαίνεται. Και επιπλέον. Πριν δύο Κυριακές, συνέχισε. Ναι, και επιπλέον είναι αυτή η επιδίκηση που λένε, η οποία βεβαίως είναι το κερασάκι σαν τη γη, γιατί βεβαίως δεν έχει καμία επίδραση για το πρόβλημα του χρέους αυτά τα χρόνια, γιατί δεν πρόκειται να επιδράσει στο πρόβλημα του χρέους. Αφορά στην καλύτερη των περιπτώσεων, αφορά μόνο αυτό το χρέος που έτσι ή αλλιώς έχουμε μορατόριο. Δηλαδή δεν το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Και τι θα το κάνουμε, θα το κάνουν από 28-32 χρόνια, 32 και μισό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Τι πάει να πει από 28-32 και μισό. Κάποιος αρθρογράφος δηλαδή, εδώ αντί αναφέρει... Αντί να χρεοκοπήσουμε με το 2024 που λύγει το μορατόριο, με το που θα μπούμε μέσα να γκρεμιστεί και να χρεοκοπήσουμε όλοι μαζί, να χρεοκοπήσουμε το 2026. Κάποιος αρθρογράφος εδώ μιλά για εφταπλάσιες μάταιες θυσίες σε σχέση με τα υποτιθέμενα ωφέλη των 44 ετών. Επίσης καταλήγει στο τέλος, η κυβέρνηση εν κατακλείδη στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου έκανε δύο πράγματα. Αποδέχθηκε όλο το μεσοπρόθεσμο, το πακέτο Σόιμπλε και το Δέλτα Νιτάφ. Με την γνωστή μέθοδο Τσίπρα δέχτηκε όλα εκείνα που έλεγε ότι καμιά κυβέρνηση δεν θα ψήφιζε και επιπλέον πανηγυρίζει. Επίσης βάζει τη χώρα σε εποπτεία δεκαετιών που την εχμαλωτίζει στον πιο άγριο νέο φιλελευθερισμό. Γιατί σε αυτά τα 32,5 χρόνια φυσικά θα έχουμε καθεστώς κατοχής, γιατί δεν είναι κυδαιμονία, είναι κατοχή. Όταν ο άλλος σου λέει δεν πρόκειται να κάνεις απολύτως τίποτα, αν δεν με ενημερώσει και δεν εγκρίνω, ναι. Αυτή είναι κατοχή. Και μάλιστα δεσμοθετημένη πλέον. Είναι νόμος του πλάτους. Και καταλήγει με άλλα λόγια, πανηγυρίζοντας εκτελούν το έργο οικονομικών δολοφόνων της χώρας και του λαού. Αλήθεια, αυτά τα λεφτά θα τα δώσουν που υποσχέθηκαν τάχα ως 13η σύνταξη. Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια. Από πού, εδώ δεν έχουν να πληρώσουν τις τρέχουσες συντάξεις. Μάλιστα. Έχουν χρησιμοποιήσει το ΕΣΠΑ και τα ταμεία αλληλεγγύης για να δώσουν τις τρέχουσες συντάξεις. Ναι. Το τι λέει αυτός. Εντάξει, άμα τώρα ακόμη πιστεύουμε το τι λέει ο Τσίπρας, τι να κάνουμε. Εδώ θα μου πεις, υπάρχει κόσμος που πιστεύει το Μητσοτάκη. Μα υπάρχει κόσμος που πιστεύει στην Ευρώπη. Έχω εδώ μπροστά μου ένα. Βλέπω, δεν ισχύει ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων και το δίκαιο της ΕΕ για χώρες όπως η Ελλάδα που έχει μνημόνιο. Ναι, ο ισχύει. Κόσμος γιατί τσιμπάει. Γιατί ο κόσμος φοβάται. Ίσως τότε έχει φοβίες. Διότι έχει χάσει τον πατριωτισμό του και την αίσθηση ότι πρέπει να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Κάποτε μας λέγανε ανάδελφο έθνος. Το έθνος χάθηκε. Μείναμε ανάδελφοι. Και μεταξύ μας. Αυτό λέω. Ανάδελφοι, ο καθένας μόνος του. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή κουβαντούλα. Καλή συνέχεια. Εντάξει, θα τα πούμε. Έχεις καμιά εξόρμηση τελευταία, δεν ξέρω. Θα είμαι Θεσσαλονίκη και Δράμα. Τώρα, την Πέμπτη. Δεν ανέβηκες Δράμα την προηγούμενη Πέμπτη. Βεβαίως, αλλά θα ξανανέβω τώρα, διότι υπάρχουν υποχρεώσεις εμφάνισης και επαφών. Μάλιστα. Τρέχουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Αντίο.